Πες μας σε παρακαλώ για αυτό το ντοκουμέντο που έχεις στα χέρια σου και είναι μια λίστα που πρώτη φορά έρχεται στη δημοσιότητα με ονόματα και διευθύνσεις, κυρίως διευθύνσεις, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Λοιπόν, αυτό το έγγραφο το οποίο η δημόσια τηλεόραση έδωσε της δημοσιότητας είναι από την δικογραφία την οποία έφτιαξαν οι αστυνομικοί για την υποψήφια βουλευτή της Χρυσής Αυγής και ενεργό μέλος του κόμματος, την κυρία Σκορδέλη. Αυτά τα χαρτιά τα εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας, της παράλληλης έρευνας που έγινε όταν συνελήφθη ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος υπηρετούσε παλαιότερα σαν διευθυντής του τμήματος ασφαλείας στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα βλέπουμε έτσι, τώρα. Λοιπόν, Τα βλέπουμε τώρα, Γιώργο. Στο συγκεκριμένο χαρτί είναι ιδιόχειρο και φαίνονται διευθύνσεις που μένουν αλλοδαποί. Οι αστυνομικοί αυτό το οποίο έχουν ξεκινήσει τώρα είναι να πάρουν αυτό το χαρτί, να εντοπίσουν αν όντως μένουν είτε Αφγανοί είτε μετανάστες από άλλο σημείο, από άλλο σημείο του κόσμου και να ρωτήσουν ποια είναι η σχέση που μπορεί να είχαν με την κυρία Σκορδέλη ή με μέλη της Χρυσής Αυγής. Η οποία, Γιώργο, να προσθέσουμε εδώ ότι σήμερα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, έτσι. Ακριβώς έτσι. Αλλά ακριβώς αυτά, έτσι. Αυτά τα στοιχεία είτε είναι... Μάλλον θα το ρωτήσω και αν έχεις την πληροφορία, είναι στοχοποίηση ή είναι συνεργασία για παράνομες δουλειές με μετανάστες ή και τα δύο? Αυτό ακριβώς θα έλεγα, Προκόπη. Ερευνούν οι αστυνομικοί αν πρόκειται για στοχοποίηση μεταναστών ή αν πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα το δούμε φυσικά τις επόμενες ημέρες, καθώς το θέμα της Χρυσής Αυγής σίγουρα για το θέμα της Χρυσής Αυγής θα υπάρχει και συνέχεια. Μάλιστα, οι τηλεθεατές μας ξαναβλέπουν στην οθόνη τώρα ένα κομμάτι από αυτές τις λίστες. Βλέπουμε εδώ και τις διευθύνσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία που θα πάρει η δικαστική διερεύνηση. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο γνωστός.